έχετε μιλήσει μαζί του το τελευταίο διάστημα. Το 18 έχουμε μιλήσει μαζί. Θέλετε να επιστρέψει. Ποιος δεν θέλει. Είναι απώλεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν τραγουδάει. Με ρωτάς αυτονόητα τώρα. Εννοείται ότι είναι απώλεια. Γιατί βγαίνουν κάτι, ξέρεις, κουκόρια και κάνουν τους τραγουδιστές. Έχετε κάνει προσπάθεια έτσι να τον βρείτε. Έχω κάνει και βιντεάκι, του είπα χρόνια πολλά στα γενέθλια. Έκανα διάφορα. Δεν κρατάω κακή. Εγώ εντάξει, είχαμε ό,τι είχαμε. Τελείωσε το σκηνικό. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε αυτόν τον άνθρωπο δεν του λείπει ο ήχος, τα φώτα, ο κόσμος, το χειροκρότημα. Θα γυρίσει, πιστεύετε? Νομίζω όχι. Δυστυχώς. Έχετε έτοιμο τραγούδι για το Νότι Σφαγιανάκη, σε περίπτωση που... Έχω δύο κρατημένα από παλιά που έχει κάνει demo και δεν τα έχω δώσει, το οποίο που τα έχω ζητήσει 85.000 φορές, μου έχουν δώσει και τρελά λεφτά. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή, ας πούμε, ένα νούμερο που μου δώσαν, μου είπαν, ας πούμε, αν μου δώσεις το κομμάτι αυτό που είναι για τον Νότι που έχεις το 4, σου δίνει 20.000. Γιατί το κρατάτε? Από σεβασμό, νομίζω. Μπορεί να μην το πει ποτέ. Το έχω εγώ με τη φωνή του, θα τα αφήσω στα παιδιά μου, κληρονομιά, και πω τι γίνει. Πω, με συγκινήσατε τώρα με αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κι εσείς συγκινηθήκατε. Ναι, εννοείται. Τι είμαι εγώ.